αποκοπάει η Ελλάδα ολόκληρη. Στις πλατείες έχουν στηθεί τεράστια χριστουγεννιάτικα δέντρα. Οι δρόμοι έχουν στολιστεί με υπέροχες γυρλάντες. Ακόμα και οι στήλοι της ΔΕΗ έχουν γεμίσει φωτεινά αστέρια. Όλα αυτά γιατί έρχονται τα Χριστούγεννα. Μία γιορτή που αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που γιορτάζουν κάτι άλλο. Happy birthday, κύριε Γιώργο. Ποιος γιορτάζει, ποιος έχει γενέθλια, κάτι διάβασα, αλλά... Θα σου δείξει ο κύριος Κούσουλας. Για χθες το βράδυ, μεγάλη νύχτα χθες, ναι. Γενέθλια. Λοιπόν, όπως κατάλαβες, αυτή είναι η Φάρλι. Έγινε 4 ετών. Πολύ χρόνο. Είναι το, η σκυλίτσα που έχει γίνει διάσημη. Και ανήκει στον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Μάλιστα. Και τον σύζυγό του. Και χθες έγινε 4 ετών, όπως βλέπεις. Επειδή τώρα ακούστηκαν πολλά σχόλια για την τούρτα που είχε μπροστά και την γλύφη και την τρώει και τα λοιπά. Επειδή τα αγγλικά, τα ζωάκια δεν κάνουν τον αγγλικά. Ενημέρωσε. Ναι, ενημέρωσε ότι είναι superfood. Εγώ δεν το ξέρα. Superfood dog cake, παρακαλώ. Βρήκαμε τον άνθρωπο που έφτιαξε την τούρτα του της Φάρλι. Τον κύριο Παναγιώτη Ζώτο, που έχει το συγκεκριμένο κατάστημα που παίρνουν όλοι πολύ συχνά τις τούρτες για τα σκυλάκια τους. Είχε δει ήδη τα υλικά που χρησιμοποιούμε, οπότε ήταν σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Συνεπώς δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία συζήτησης. Μας είπε βέβαια ότι θα έρθει να παραλάβει και ο Τάιλερ. Βέβαια δεν ήρθε ο ίδιος τελικά, ήρθε λέει, κάποιον άλλον άνθρωπο. Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη μου γιορτή, αλλά δυστυχώς είναι ρηγμένα σε σχέση με το Πάσχα. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Στο επίκεντρο των εθίμων του Πάσχα βρίσκονται τα αυγά. Όπως γνωρίζουμε από την αρχαιότητα, τα αυγά είναι σημαντικά για τον άνθρωπο, γιατί μελετώντας τα μπορεί να διαβάσει το μέλλον. Αντιθέτως, κατά τα Χριστούγεννα, κανείς δεν ερμηνεύει τα μηνύματα των κουραμπιέδων. Λοιπόν, Αντώνη, διάλεξέ μου ένα αυγό που θες να κάνουμε την αυγομαντία. Ιδιαίτερη τεχνική, έτσι. Ναι, είναι μια ιδιαίτερη τεχνική, δεν την κάνουν πολλοί. Έχει τις ρίζες στην αρχαία Ελλάδα. Ανάβουμε το κεράκι μας. Αν το αφήσω κάτω το αυγό. Ναι, βεβαίως. Αν και προτιμώ να το κρατάς για να πάρει την ενέργειά σου. Να το κρατάω το. Τώρα μου το δίνεις το αυγουλάκι. Ορίστε. Το περνάμε μέσα από τη φλόγα της φωτιάς, γιατί και η φωτιά καθαρίζει. Και μέσα από τον καπνό. Θα περάσω όλο το αυγό γύρω από την άβρα σου. Έτσι ώστε να μπορέσω να πάρω οτιδήποτε αρνητικό σε πλήττει αυτή την ώρα. Αυτά τα αυγά τα τρώμε μετά ή έχουν πολλή ενέργεια, οπότε... Όχι, αυτά τα αυγά μετά τα πετάμε. Δεν τη θέλουμε αυτή την ενέργεια που μαζέψανε. Ου, και είναι μια χαρά το αυγό σου. Το αυγό ταυτοποιείται με σένα την ώρα που περνιέται από το αστρικό σου πεδίο, δηλαδή την άβρα σου. Mm-hmm. Και πάνω από εκεί παίρνουμε την πληροφορία για το τι μέλι γενές. Σε γενικές γραμμές καλά τα πράγματα. Δηλαδή. Πολύ καλά και τα στο... πράγματα. Και στο αυγό. Λοιπόν, το έκανα κι εγώ. Πήρα ένα αυγό και το πέρασα από την άβρα μιας φωτογραφίας του τσακαλώτου για να μάθω τα μελούμενα. Κύριε τσακαλώτε μου, δεν θέλω να σας ανησυχήσω, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Έχω τη φρικτή υποψία ότι τα καινούρια γραφεία του νέου κόμματος είναι γεμάτα ψήλους. Αυτό νομίζω ότι δημιουργεί προβλήματα από την αρχή στην κουλτούρα. Καταλαβαίνω επίσης από άλλους συναδέλφους και συναδέλφες του ΑΠΑ ότι ήσασταν φιβολή οι υπουργοί με την ιδεολογία. Τώρα μια κοί για να οι λίγες μπορεί να πάει στα δικαστήρια όμως έχει συμμετεί από άλλους. Ο κύριος Ταϊούρας μας έκανε διδάγματα οικονομικής θεωρίας και παλέτα. Παραμένει ότι δεν υπάρχει μεγάλη ύπηση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τώρα για το φορέα απόψη που ακινήθηκε που αρχούν από το 2020 και το 2022 το βλέπουμε, ο φορέας που παίρνει την έκπτωση, αυτό διασφαλίζεται ότι θα το πάρει ίσα, νομίζω αν πάρουν υπόψη το μέγεθος του προβλήματος μετά από τη μεταφορά στα fans και στους services και αν πάρουμε το νομοσχέδιο κανείς είναι. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στη γιορτινή Αθήνα που έχει γεμίσει χριστουγεννιάτικα δέντρα, μπάντες που παίζουν το Last Christmas και άλλα παραδοσιακά, αλλά αυτό που φέτος έχει κερδίσει την παράσταση είναι η Fatness. Δυστυχώς, είχα ετοιμάσει ένα φοβερό ρεπορτάζ όπου μάλιστα μιλούσε η Μέγκη Ντρίο και άλλη επώνυμη, αλλά χάθηκε η κασέτα και έτσι το θέμα θα καλυφθεί από τον καλό συνάδελφο Γιώργο Παπαδάκη. Έχουν βάλει περιπολικά και φυλάνε. Μα πραγματικά. Τις Φάτινες. Γιατί πηγαίνουν και τις. Ξεκούπησε με μισό λεπτό.
Δεν έχω κουβεστεί στο θερμάρ. Χριστός και Παναγία, αμάν, Γιώργο, αμάν, αμάν. Ο παππούς μου ξέρεις τι έλεγε, του λέγα, καλέ είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Αυτό σου λέω. Μου λέει, διοκτήτης λείπει από μέσα. Καλός ο στολισμός της πρωτεύουσας, ίσως και των άλλων πόλεων, αλλά καμιά φάτνη δεν διαθέτει ζωντανά ζώα. Μόνο ένας φιλόζωος δήμαρχος είχε αυτή την έμπνευση, γεγονός που ενθουσίασε τους επίσης φιλόζωους τηλεπαρουσιαστές. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μπέος, ο δήμαρχος του Βόλου, έχει καταφέρει να έχει την πιο γιορτινή πόλη της Ελλάδας. Κοιτάξτε εδώ, δεν υπάρχει αυτό που έχει κάνει. Τα έχει καταφέρει περίφημα και οι πολίτες του Βόλου είναι περήφανοι για την εικόνα της πόλης του. Αν δεν έχεις κάνει καλά, δεν βγαίνεις με 55% ποσοστό από τον πρώτο γύρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο κύριος Μπέος, ως σύμβολο του χριστουγεννιάτικου πνεύματος, δεν είναι δημοφιλής μόνο στις καθημερινές εκπομπές. Έχει μεγάλη πέραση και κατά τα Σαββατοκύριακα. Πολλά μηνύματα από το Βόλο. Μου λένε, Γιώργο, δείξε το Βόλο και αυτή την ομορφιά. Κάνανε μια γιορτή στο Βόλο. Φωταγωγήθηκε όλος ο Βόλος και εκεί είχαμε ομιλίες του κυρίου Μπέου, είχαμε τραγούδια, είχαμε χιλιαδιό και βλέπετε την εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα του Βόλου, παιδιά. Έχει και ήχο, Κατερίνα. Έχει και ήχο. Για πάμε με ήχο. Ελάτε. Ελάτε. Καλημέρα στο Βόλο. Καλέ! 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 Έχει κάνει δουλειά εκεί ο δήμαρχος, έτσι. Πάρα πολύ Γιώργο, δουλειά. Γιώργο, εντυπωσιακά πλάνα. Του. Σαν ακριβώς. Να βλέπουμε κάποια πρωτεύουσα ή κάποια πόλη της Ευρώπης. Δηλαδή, πραγματικά, μπράβο. Γιατί έτσι. Δεν είναι μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ο αγαπημένος μου, ο Γιώργης ο Αυτιάς, ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής και ό,τι άλλο προκύψει, λατρεύει το Βόλο, αλλά και οι Βολιώτες λατρεύουν το Γιώργη. Θα μου πεις, η μόνη είναι. Όλη η επικράτεια ξυπνάει πριν ακόμα βγει ο ήλιος, μόνο και μόνο για να στείλει χαιρετισμούς και φυλάκια στο φυλαράκι της. 5:30, 5:30 ακριβώς είναι πρωινό Σαββάτου. Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Αθανασόπουλο, τον Μιχάλη. Τον Πεταλούδη, την κυρία Σωτηριάδου, την Άννα, την Ειρήνη, την Ξύρη, την Πινελόπη, την Καβαλιαρά του, τον Θάνο, τον Κοσμά, τον Βαγγέλη, τον Μιχαλέλη, τον Γιώργο, τον Παπάζουγλο, τον Τάσο, τον Νίκο, τον Πολίζο, τον Περικλή, τον Γιαπαλή, την Άννα, την Τόμπαρα, τον Στέλιο, τον Τελίδη, τον Αστέλιο, τον Λιλαδάκη από το Μόντρεαλ, Παναγιώτης Ιορδανίδης και βέβαια η κυρία Σωτηριάδου, ο Γιάννης Χαριλάου, ο φίλος ο Νίκος από το Πέρθ της Αυστραλίας. Η Παναγιώτα Καρπόζηλο, ο Μπάμπης ο Μπακόπουλος, ο Αβραάμ Αβραμίδης, η Μαρία η Γαλανοπούλου, ο Χρήστος ο Τσιρώνης, ο Γιάννης ο Καλογύρου, ο Μάικς ο Παπαγρηγορίου, κυρία Βασιλιάδη από την Κηφισιά, ο Θανάσης ο Καλέτσικος. Όποτε είναι να βγω για φαγητό, βρίσκομαι απέναντι σε ένα μεγάλο δίλημα. Να ντυθώ πρόχειρα ή επίσημα. Σπανίως βρίσκω τη σωστή απάντηση, οπότε σκέφτομαι να απευθυνθώ σε κάποια διάσημη στυλίστρια με τηλεοπτική πείρα. Φυσικά, το πρώτο όνομα που μου έρχεται στο μυαλό είναι η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη. Καταλάβαμε τι είναι statement εμφάνιση. Γιάννη. Okay, ναι. Μπράβο. Πού είναι το κομμάτι σου που έπρεπε να κάνεις, να δουλέψεις μαζί του για την εικόνα τη σημερινή. Δεν υπήρχε κάτι όταν πήγα στο καλό. Αποκλείεται, γιατί είχαμε παραπάνω πράγματα από δεν, αυτά. Δεν υπήρχε κάτι. Υπήρχαν δύο φούστες κοντές, οι οποίες ήταν... Υπήρχαν δύο φούστες κοντές. Ναι. Δεν θα έκανα εμφάνιση με αυτό το ρούχο. Πουθενά. Το δυστύχημα σε αυτή την ιστορία είναι ότι δεν δοκιμάζετε λίγο να ανοίξετε τα πλαίσια. Όχι, δοκιμάζουμε να ανοίξουμε πολλά πλαίσια. Δες το λίγο όχι. Διαφορετικά. Εντάξει. Λοιπόν, άλλος που έχει θέμα και δυσκολεύτηκε ή δεν. Εδώ κοπάνισε την πόρτα στα μούτρα. Γιάννη, μου χτύπησες την πόρτα στα μούτρα. Κι εγώ σε καμιά περίπτωση δεν θα βάζα καμιά φούστα. Από εκεί και πέρα, όντως είναι όμως ένα πράγμα το οποίο είναι ένας πειραματισμός και είναι ένα μάθημα. Αλλά βέβαια αυτό το μάθημα έχει και την έκθεσή του. Δηλαδή, λες εσύ τώρα να βάλω μια φούστα και θα με βλέπουν κάποιες χιλιάδες κόσμος από το σπίτι και θα έχουν μια φωτογραφία μου στο. Μετά θα υπάρχει μια φωτογραφία μου με μια φούστα. Δεν θέλω να την έχω, ούτε εγώ θα ήθελα. Έπρεπε ο υποδιόμενος τραγουδιστής, ένα παιδί που συμμετέχει στο συγκεκριμένο τηλεριάλιτι, να φορέσει φούστα κοντή για να βγει και να τραγουδήσει. Και επειδή το παιδί αρνήθηκε γιατί θεωρεί
ότι είναι παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της επιλογής του, τον πετάξαν έξω. Αυτό δεν είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της επιλογής ενός ανθρώπου? Να το επιβάλλεις να φοράει φούστα, θέλει, δεν θέλει. Έχουμε τη δήλωση του Νίκου Κοκλώνη, μια γραπτή δήλωση για όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί. Ουδέποτε η κυρία Κατσαίτη ή οποιοδήποτε συνεργάτη τη παραγωγή κατεύθυνε, υποχρέωσε, ζήτησε ή ανάγκασε οποιονδήποτε σπουδαστή να φορέσει οποιοδήποτε τύπο ενδύματος, φούστα, σακάκι, παντελόνι κτλ. Σας έχω εξομολογηθεί την αμαρτία μου. Μου αρέσει το μπάσκετ. Βλέπω όλες τις ελληνικές ομάδες, αλλά ποτέ από ελληνικά κανάλια. Οι δημοσιογράφοι που περιγράφουν είναι πολύ μαζεμένοι. Το πολύ να πούνε ένα «Ουάου, τι ωραίο καλάθι». Ενώ στα ξένα κανάλια η περιγραφή είναι όλα τα λεφτά. Count it. Gets the one. Συγγνώμη. Wow. Περάστε. Συγγνώμη. Όλα εντάξει. Παρακαλώ. Αουκάρα. Για τρεις. Παρακαλώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πάμε, Παοκάρα. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, Παοκάρα. Τώρα θα θέσω ένα ερώτημα. Αν ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μέτρα για τον μπάσκετ, θα φορούσε στο κεφάλι του μία πορτοκαλί μπάλα? Αν μιλούσε για τις συντάξεις, θα έβαζε τραγιάσκα? Τα λέω όλα αυτά γιατί τον είδα πως απευθύνθηκε στους νέους. Είπαν ότι όταν κάνω βίντεο για νέους πρέπει να εμφανίζομαι πιο... νεανικός. Youth Pass. Είναι ένας μάγος με ένα άτακτο καπέλο. Δίνει παράσταση σε χίλια δυο παιδιά. Δεν το πιστεύω. Σε 20 μέρες θα βγουν τα παιδιά να πουν τα κάλαντα. Όλοι θα πάνε στην εκκλησιά με αναμένα φαναράκια. Οι φίλοι του Ρούντολφ θα τον φωνάζουνε λαμπιόνι και θα γελούν. Καλά Χριστούγεννα εύχομαι σε όλους τους Έλληνες από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Στους συμπατριώτες που ζουν εχμάλωτοι στη ζούγκλα εύχομαι καλές απόκριες. Έλα παιδιά, καλά είστε, Τάσο, καλά είσαι. Ο κλαουνάτος που βγαίνει στη σκηνή, τα χέρια βάζει στο στόμα σαν φωνή. Ακούω πολλούς να ονομάζουν τη συγκεκριμένη εκπομπή τηλεπαιχνίδι και εκνευρίζομαι. Αλλιώς τα ξέρω εγώ τα τηλεπαιχνίδια. Έχουν τετράγωνα με γραμματάκια, επιβραβεύουν τη γνώση, κάνουν ερωτήσεις. Ούτε το φωνήεν, ούτε το όμεγρον, ούτε το κάπα υπάρχει εκεί μέσα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα. Η δεύτερη λέξη σου λέει κάτι. Αύξηση μισθών. Ναι, ρε φίλε! Μπράβο! Έλα, ρε Σιάρη. Ο ΣΕΒ παρεμβαίνει εκφράζοντας επιφυλάξεις για αύξηση. Μα